Βράδυ Σαββάτου στο κέντρο του Ηρακλείου, πρώτη νύχτα της εφαρμογής των νέων περιοριστικών μέτρων που ουσιαστικά κρατούν τους ανεμβολίες τους πολίτες εκτός των εσωτερικών χώρων διασκέδασης και πάντως μακριά από οποιαδήποτε δραστηριότητα χωρίς rapid test. Από τη μια εντάξει, καταλαβαίνω γιατί όσο να είναι κολλάμε από εδώ, αλλά όντως έχει δίκιο και ο άνθρωπος στα λεωφορεία μπαίνουμε και είμαστε σαν σαρδέλες κολλημένοι. Τα κοιτάνε αυτά και μας κοιτάνε εδώ στα. Στις καφετέρειες και στα μπαράκια και τέτοια, αλλά δεν το καταλαβαίνω αυτή τη λογική. Δεν ψάχνουν πάντου, δηλαδή αν είναι δυνατόν, δηλαδή μας βαράνε εκεί. Η κίνηση είναι ζωηρή στους δρόμους. Όχι όμως το ίδιο ζωηρή στα καταστήματα εστίασης. Ουρές πολιτών μόνο έξω από τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία, η τελευταία στάση για να κάνουν rapid test και να μπορέσουν να βγουν για νυχτερινή έξοδο. Πρέπει να προγραμματίζουμε τι θα κάνουμε από 5 μέρες πριν, να κάνουμε 2 φορές rapid για να βγούμε να πάμε να πιούμε κάτι ή να πιούμε ένα ποτό σε ένα κλαμπ. Και πόσο μάλλον τώρα πια που δεν μας αφήνουν ούτε έξω να κάτσουμε. Με χωρίς. Εγώ είμαι εμβολιασμένη. Η κοπέλα είναι. Έχει νοσήσει. Δεν σημαίνει όμως ότι θέλαμε να το κάνουμε. Απλά αναγκαστήκαμε με τις σχολές. Θα πρέπει να κάνουμε ένα-δύο μέρες τεστ. Δεν γίνεται. Η έναρξη από χθες των νέων μέτρων βρίσκει και τους Ηρακλειώτες σε θέση και στάση αναμονής. Με την κρίνια ωστόσο να περισσεύει, αφού όπως εξηγούν, μια σειρά από παράδοξες καταστάσεις που συμβαίνουν, κάθε άλλο παραδημιουργούν αίσθημα ασφάλειας. Έχω έναν φίλο εδώ, στο μαγαζί. Και του λέω: Μαγαζάκι το μικρό, αν μπει ένας πελάτης, λέω, τον εξυπηρετήσει. Και μια στιγμή μπουκάρουν άλλες τρεις. Τι κάνεις, τον παρατάς, τρέχεις τους άλλους να δείχνεις, δείχνει μου αυτά, τέτοια πράγματα. Το ίδιο ενοχλημένοι είναι και οι καταστηματάρχες εστίασης που εξηγούν ότι η πολιτεία έχει ρίξει όλο το οικονομικό βάρος εκείνους που εκτιμούν ότι αυτή την ώρα η δουλειά τους έχει περιοριστεί κατά 50%. Καλούμαστε εμείς οι ίδιοι και ακόμα και στους εξωτερικούς χώρους να κάνουν τους αστυνομικούς στα καταστήματά μας χωρίς να έχουμε κάποια υποστήριξη, χωρίς κάποια από την κυβέρνηση κάποιο κομμάτι ενίσχυσης. Πολυμελείς οικογένειες γίνεται πλέον αδύνατο να μπορέσουν να απολαύσουν μια έξοδο, ενώ και οι νεότερες ηλικίες δηλώνουν ανέτοιμες να σηκώσουν το βάρος μιας εξόδου, καθώς το χαρτζιλίκι, αν πρέπει να κάνουν rapid test άνω των 17 ετών, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιο. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θα βγαίνουν πλέον στα καταστήματα να έρχονται, γιατί το κόστος είναι αυξημένο όταν πρέπει αυτός ο ανεμβολίαστος άνθρωπος να πληρώσει και το rapid, το PCR, καταλαβαίνετε ότι δεν θα έρθει εύκολα. Από εκεί πέρα ο εκάστοτε πελάτης θα πρέπει να δούμε πώς θα τον κάνουμε να πιστεί, να εμβολιαστεί. Και εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι το ότι μας περιορίζουν την ελευθερία μας να επιλέγουμε αν θέλουμε κάτι ή όχι. Την ώρα που οι επαγγελματίες εστίασης του Ρεθύμνου μουδιασμένοι υποδέχτηκαν τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για τους ανεμβολίαστους, η νεολαία της πόλης με το πιστοποιητικό εμβολιασμού αναχείρας διασκέδασαν και αυτό το Σαββατόβραδο. Κατεβήκαμε για να βγούμε. Είμαστε στο 70% των εμβολιασμένων που θα δώσουμε κίνηση στην εστίαση. Τα πράγματα θα εξαρτηθούν από εμάς. Αν θέλουμε να εμβολιαστούμε ή αν όχι. Η ίδια εικόνα επικρατούσε και στο νυχτερινό Ρέθυμνο. Με την αγορά να σφίζει από ζωή και περαστικούς, πλην όμως τα καταστήματα εστίασης να έχουν κενές θέσεις και τραπέζια. Ως γνήσια φοιτητούπολη το Ρέθυμνο, με ένα μεγάλο ποσοστό των νέων να έχει εμβολιαστεί προκειμένου να παρακολουθεί τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο, η κίνηση και αργά τη νύχτα στα κλαμπς ήταν έντονη.